Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Με χαρά αυτό το βραδινό θα ακούσουμε άλλη μια ομολογία πίστης, μια ομολογία για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε χαρά στην καρδιά μας να ομολογούμε για το υπερπάν όνομα, να δίνουμε τη δόξα σε αυτόν που του ανήκει. Αυτό το βραδινό θα ακούσουμε την ομολογία του αρχόμενου του Σπύρου του Φέγγου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα σας. Θα ακούσουμε και τη δική σου μαρτυρία, πώς ο Χριστός σε επισκέφτηκε, τι άλλαξε στη ζωή σου. Γνωρίζω ότι από τα παιδικά σου χρόνια έχεις γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και το περπάτημά σου στην Εκκλησία, πώς μεγάλωσες, πώς ενήργησε ο Θεός στη δική σου ζωή και στη δική σου καρδιά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πριν να ξεκινήσω την ομολογία μου να διαβάσω τρία εδάφια από ένα ψαλμό. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσο θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ως εισέθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασας ένεση, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκτικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρες, τα οποία εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί επισκέπτεται ο Θεός τον άνθρωπο με σκοπό να τον σώσει, να τον ελεήσει, να τον ευλογήσει και να τον κάνει πλησίον του. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Ο πατέρας μου είναι ο αδερφός ο Λούις. Από μικρό παιδί μας δίδαξε όλα τα παιδιά, ήμασταν 4 αδέρφια, τα Ιερά Γράμματα του Λόγου του Θεού. Θυμάμαι όταν πήγα πρώτη δημοτικού και έμαθα να διαβάζω, μου έκανε δώρο μια Καινή Διαθήκη. Όταν έφτασα σε ηλικία 9 χρονών, μου πήρε μια δερμάτινη γραφή και μου έγραψε και μια αφιέρωση για να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι αυτή την Καινή Διαθήκη δεν μπόρεσα ποτέ να την ολοκληρώσω, να την διαβάσω από την αρχή στο τέλος, όπως και εκείνη την Αγία Γραφή που μου χάρισε, την οποία την έχω ακόμα, δεν μπόρεσα ποτέ να την διαβάσω από την αρχή στο τέλος. Όμως, άκουγα το Λόγο του Θεού, πήγαινα στην Εκκλησία με τους γονείς μου, όπως όλα τα παιδιά. Είχα ένα σεβασμό απέναντι στο Θεό, την οποία μου είχαν εμπνεύσει οι γονείς μου, γιατί έβλεπα τον τρόπο τους, τη συμπεριφορά τους, την αγάπη τους για τον Θεό, το φόβο Θεού που είχαν εκείνοι και ξέρετε, όταν το παιδί βλέπει τους γονείς, μαθαίνει και αυτό να, με τον ίδιο τρόπο να αντιδρά και να στέκεται απέναντι στο Θεό. Όταν ήμουν ηλικίας 8 χρονών, μια αδελφή είχε δει ένα ενύπνιο ότι ήμουν 16 χρονών και ομολογούσα τον Χριστό. Αυτό τότε οι γονείς μου το ερμηνεύσανε ότι όταν γίνω 16 χρονών θα αναγεννηθώ. Μεγάλωσα, πήγα στο γυμνάσιο, εκεί ήθελα λιγάκι να ξεφύγω από την Εκκλησία. Καθώς μεγάλωνα, 14 χρονών, 15, στο μυαλό μου σκεφτόμουν ότι ωραία είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η αλήθεια, ο Λόγος του πράγματι είναι αλήθεια. Αλλά όμως θα ήθελα πρώτα να μεγαλώσω, να ζήσω στον κόσμο, να δω τι κάνει ο κόσμος και μετά να ξαναγυρίσω στην Εκκλησία και να ακολουθήσω τον Χριστό και υφολόγησα σε ηλικία 30 χρονών. Αυτό το ενύπνιο που είχε δει η αδερφή, παρόλο ότι το είχα ακούσει και το ήξερα, το αγνώουσα τελείως εκείνη την εποχή. Η εποχή ήταν με τα μαλλιά, με τα πάρτι που κάναν τα παιδιά την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα εκεί στο Λαγωνίσι είχαμε ένα εξοχικό. Και τα βράδια με όλα τα παιδιά παρέα βγαίναμε και κάναμε τις τρέλες και που κάνουν τα παιδιά της ηλικίας των 15-16 χρονών. Είχα αφήσει μακριά τα μαλλιά μου γιατί αυτή ήταν η μόδα της εποχής εκείνης. Ο πατέρας μου καθώς έβλεπε την απομάκρυνσή μου από την Εκκλησία και από τα πράγματα του Θεού στενοχωριόταν από τη μια, ποτέ όμως δεν μου είχε πει τι κάνεις εσύ, πού πας, τι σκέφτεσαι, γιατί δεν έρχεσαι στην Εκκλησία, δεν με είχε πιέσει ποτέ, ούτε μου είχε πει ποτέ τι θα κάνεις. Εκείνο που έβλεπα ότι σκεφτότανε ότι αν συνεχιστεί αυτός ο τρόπος, ο δικός μου, θα έπρεπε να σταματήσει να είναι επιμένας Εκκλησίας. Γιατί ο Λόγος Θεού λέει ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει τα τέκνα πιστά, γιατί αν δεν μπορεί να κυβερνήσει καλώς τον εαυτού οίκον, πώς μπορεί να επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Αυτό όμως εμένα δεν με άγγιζε πάρα πολύ. Ούτε μου δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα στην ψυχή μου.
Θυμάμαι όταν ήμουν 15 χρονών περίπου είχε έρθει μια ομάδα νέων από μια άλλη χώρα, ξένη, οι οποίοι είχαν ψάλει, είχαν πει τις ομολογίες τους. Με είχε αγγίξει πάρα πολύ, δηλαδή καταλάβαινα εκείνο το βράδυ ότι αν άφηνα την καρδιά μου στο Χριστό θα με αναγεννούσε ο Κύριος. Όμως λέω, Κύριε, όχι ακόμα. Έχουμε κάνει συμφωνία και στόχο πει ότι εγώ θα σε ακολουθήσω, αλλά όμως όχι ακόμα. Τα βράδια που γίνανε αργά σπίτι, το καλοκαίρι ειδικά, 1-2 η ώρα, και μάλιστα επιστρέφαμε από το Λαγονίσι στο σπίτι με τα πόδια στη μεγάλη λεωφορώ που είναι η παραλιακή, και εκεί τα μάξια τρέχουνε, κάναν κόντρες, ξέρεις, που αργά το βράδυ. Λέω, και άμα έρθει τώρα λέω, ένα μάξι και με χτυπήσει εδώ πέρα, θα πάω στην κόλαση. Αλλά και την ώρα έκανα την προσευχή μου, λέω, Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω. Κάνε έλεος και αυτή τη φορά. Δηλαδή καταλάβαινα, παρόλο ότι ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση, μίλαγα στο Θεό, έλεγα στο Θεό εκείνα τα οποία αισθάνομαι, ο οποίος δεν πήγε να γονατίσω, δεν πήγε να, αλλά η ψυχή μου όμως μέσα σκεφτότανε το Θεό, σκεφτότανε πού θα έπρεπε να ήμουν, καταλάβαινα τη θέση μου, καταλάβαινα το λάθος μου. Βέβαια, πριν να ξεκινήσω αυτή την απομάκρυνσή μου και την αποστασία μου από την Εκκλησία και από το θέλημα του Θεού, προσπαθούσα να πέρασε μια περίοδος συμβιβασμού, δηλαδή προσπαθούσα να συμβιβάσω και τα δύο πράγματα, και την Εκκλησία και τον Χριστό. Έλεγα στον πατέρα μου, παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται ο άντρας να έχει κόμη, δηλαδή να έχει μακριά μαλλιά. Ποια είναι η κόμη? Πότε αρχίζει το μαλλί να θεωρείται κόμη και πότε? Βέβαια, ο άνθρωπος τι να μου πει τώρα? 5, 100 στα 10, 100 στα 30, 100 στα 20, 100 στα... Τι είναι αυτό? Αυτό δεν υπάρχει. Και ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε το Ευαγγέλιο να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα σύνολο νόμων και κανόνων. Με σκοπό βέβαια όχι να το κάνουμε, αλλά να ανοίξουμε παραθυράκια ανάμεσα σε αυτούς τους νόμους και τους κανόνες, γιατί έτσι βλέπουμε το Ευαγγέλιο. Όμως το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το κλειδί που σου ανοίγει την πόρτα για να γνωρίσεις καλύτερα τον Χριστό, για να καταλάβεις καλύτερα το θέλημά Του, για να Τον πλησιάσεις ακόμα καλύτερα, και δεν είναι ένας σύνολο κανόνων και νομικιστικής, ας πούμε, αντιμετώπισης της ζωής. Αυτό εκείνο τον καιρό δεν μπορούσα να το καταλάβω, ούτε μπορούσα να το νιώσω. Και πιστεύω ότι δεν το καταλαβαίνει και κανείς που δεν έχει γευθεί το Ευαγγέλιο και δεν έχει καταλάβει την αγάπη του Χριστού και δεν έχει καταλάβει τι θέλει ο Θεός να κάνει με τον άνθρωπο. Και την ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός. Και την ελευθερία την οποία χαρίζει ο Χριστός. Μέσα από το Λόγο. Νομίζουν, και δυστυχώς έτσι έχει δοθεί, και κακώς βέβαια έχει δοθεί, ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα σύνολο κανόνων που τι θα μπορούμε να ξεφύγουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα δώσω, τι θα πάρω, πώς θα ανταλλάξουμε προϊόντα. Μα ο Θεός δεν είναι ένας αντίπαλος. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αγαπάει τον άνθρωπο, αγάπησε τον άνθρωπο, τον αγαπάει και θέλει να τον φέρει κοντά του και να κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού. Βέβαια, εκείνο το καλοκαίρι ήταν το 1974. Δεν πήγαινα πλέον στην εκκλησία, ή αν πήγαινα στην εκκλησία, θυμάμαι, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η εκκλησία, όλα τα παιδιά της εκκλησίας εκείνο τον καιρό δεν ακολουθήσαμε τον Χριστό. Η ηλικία, η γενιά μου, ήμασταν 16 χρονών τότε, και ακόμα και αν πηγαίναμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, μετά το κήρυγμα, την ώρα της κοινωνίας, πηγαίναμε κάτω από την Ομόνοια και παίζαμε πιπον, μπιλιάρδο, και ξαναγυρνάγαμε, ακριβώς ξέραμε τι ώρα τελειώνει η κοινωνία, και ξαναγυρνάγαμε και μας βλέπαν οι γονείς μας από κάτω. Μια αποστατημένη, θα λέγαμε, νεολαία. Δεν υπήρχε η νεολαία με τη μορφή που υπάρχει τώρα στην εκκλησία τον καιρό εκείνο. Οργανωμένη νεολαία με έναν άνθρωπο ο οποίος θα την καθοδηγεί, θα την νοθετεί, θα προσπαθεί να την βοηθήσει. Όλα τα παιδιά ήμασταν μέσα στην εκκλησία. Τότε αναγεννήθηκε ένας από τους φίλους μας, γιατί ήμασταν φίλοι όλοι. Ναι, μεν αποστατημένοι, δεν ήμασταν αδερφοί εν Χριστώ, δεν αισθανόμασταν, αλλά αισθανόμασταν ότι ήμασταν όλοι φίλοι και κάναμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε και αυτό που νομίζαμε. Ένας λοιπόν από όλους από την παρέα πήγε σε μια κατασκήνωση και αναγεννήθηκε.
σώθηκε και ήρθε και το είπε στους υπόλοιπους. Τότε ο αδερφός ο Κυριανάκης και η αδερφή Ελευθερία τον ακούσανε και πήραν άλλα τρεις αδερφούς, και συγκεκριμένα τον Αντώνη τον Περιάλη, τον Ηλία τον Γεροντίνη, τον Βαγγέλη τον Μαρτσίδη και την Κέτη, την... τότε ήταν η αδερφή του Αντώνη του Περιάλη, που είναι η γυναίκα του Μαρτσίδη τώρα, και πήγανε εκεί πέρα στο σπίτι του αδερφού του Γιώργου του Κυριανάκη και τους είπε ο Γιώργος ο Πολυμενίδης πώς αναγεννήθηκε, πώς ο Χριστός τον έσωσε. Και καθώς έκανε την ομολογία του, εκείνη έσπασε η καρδιά τους, αναγεννηθήκαν εκείνο το βράδυ και όλο το βράδυ μείναν στην προσευχή. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, εγώ εκείνο το βράδυ ήταν χαρακτηριστικό ότι ήταν το φεστιβάλ τραγουδίου στη Θεσσαλονίκη. Κάθε Σεπτέμβρη κάπου εκεί πέρα ήταν, υπήρχε το φεστιβάλ τραγουδίου στη Θεσσαλονίκη που ήταν ένας διαγωνισμός νέων τραγουδιστών και ποιος έβγαινε, ποιος έπαιρνε το βραβείο. Εγώ εκείνο το βράδυ γύρισα 2 η ώρα στο σπίτι μου. Ο πατέρας μου το πρωί δεν ήθελε να με πάρει και πάρα πολύ. Σου λέει που να τον πάω με τα μαλλιά το βράδυ. Θα έρθεις, δεν μου λέγει ποτέ. Θα έρθεις οπωσδήποτε. Θα έρθεις, λέω, άσε κάτσε, θα πάω και κάνα μπάνιο. Είμαι και κουρασμένος από το βράδυ, γύρισα αργά. Αλλά η γιαγιά μου, η οποία ήταν έξω καρδιά, θα λέγαμε άνθρωπος, πάρ τον βρελού, τι θα χάσεις. Και πράγματι, πώς έγινε τώρα, και μπήκα κι εγώ στα μάξια από το Λαγονίσι να έρθουμε στην εκκλησία Κυριακή πρωί. Καθώς φτάσαμε στην εκκλησία, ερχόταν ο Κυριανάκης, η Ελευθερία και οι τρεις αυτοί οι αδελφοί νέοι, που ήμασταν η ίδια ηλικία, και συναντηθήκαμε ακριβώς από κάτω από την εκκλησία. Τα πρόσωπά τους έλαμπαν. Σήμερα, Σπύρο, αναγεννηθήκαμε. Καθώς μου το είπαν αυτό, δεν ξέρω τι έγινε μέσα μου, ενώ έλεγα 30 χρονών εγώ θα... Εκεί δεν μπόρεσα να αντισταθώ, δεν ξέρω, ξέχασα αυτό που έλεγα στο Θεό, ότι ξέρεις εγώ 30 χρονών. Και πραγματικά, καθώς ανεβήκαμε επάνω, κατάλαβα ότι αναγεννηθήκαν όμως. Είχα δει πολλούς ανθρώπους να αναγεννιόνται, πολλούς ανθρώπους να βαπτίζονται με πνεύμα Άγιον, πολλούς ανθρώπους να βαπτίζονται στη ζωή μου. Αυτό για μένα ήταν κάτι το οποίο το βλέπα συχνά μέσα στην εκκλησία. Δεν ήταν κάτι ξένο προς εμένα. Και όταν είδα λοιπόν τα πρόσωπά τους αλλαγμένα και μου λένε ότι Σπύρο αναγεννηθήκαμε, καταλάβα ότι είχαν αναγεννηθεί. Ανεβήκαμε πάνω, καθίσαμε στις καρέκλες, καθόμασταν τέρμα-τέρμα στην αίθουσα, πίσω-πίσω. Και σε όλο το κήρυγμα εκείνοι προσευχόντουσαν: Κύριε, αναγέννησε και το Σπύρο. Κύριε, αναγέννησε και το Σπύρο. Εκείνη τη... Και σε όλο το κήρυγμα δεν θυμάμαι τι είπε ο κήρυκας εκείνο το πρωινό. Εκείνο που θυμάμαι ότι αισθανόμουν πάρα πολύ αμαρτωλός. Και έλεγα, Κύριε, συγχώρεσέ με συνέχεια σε όλο το κήρυγμα, και έφευγαν, άρχισαν να τρέπουν δάκρυα από τα μάτια μου. Μια βαθιά μετάνοια υπήρχε μέσα στην ψυχή μου. Θα μου πεις τώρα 16 χρονών, τι αμαρτίες είχα προλάβει να κάνω. Ό,τι είχα προλάβει να κάνω. Αλλά αισθανόμουν πολύ αμαρτωλός εκείνη την ώρα. Δεν είχα ξανανιώσει τόσο αμαρτωλός. Ήξερα ότι δεν κάνω το θέλημα του Θεού, ήξερα ότι δεν είμαι εκεί που με θέλει ο Θεός, αλλά εκείνη την ώρα αισθανόμουν πάρα πολύ αμαρτωλός. Και συγχρόνως όμως αισθανόμουν και το έλεος του Θεού. Αισθανόμουν τη συγχώρεση του Θεού, αισθανόμουν ότι ο Θεός με αγαπάει πάρα πολύ, και έκλαιγα συνέχεια. Και όταν τελείωσε αυτή η ώρα του κηρύγματος, εγώ πήγα μέσα σε ένα δωματιά και συνέχισα να προσεύχομαι. Συγχρόνως όμως μια χαρά και μια αγαλίαση γέμιζε την ψυχή μου. Ήταν η πιο ωραία ώρα, η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου μέχρι εκείνη ώρα στη σχέση μου με το Θεό. Μπορώ να σου πω ότι όταν είχαν έρθει οι νέοι πριν ένα χρόνο και τότε έλεγα ότι θα μπορούσα να είχα αναγεννηθεί, ναι, μεν αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό δεν άφησε να ολοκληρωθεί στη ζωή μου. Όπως επίσης ένας αδερφός, ο αδερφός ο Παύλος ο Λιμπερόπουλος, μόλις αναγεννήθηκε, ήταν πολύ ενθουσιώδης και χυμαρώδης. Σπύρο, ο Χριστός σώζει. Θέλω να σου διαβάσω ένα εδάφιο, αλλά εγώ ήμουν πολύ μαζεμένος και ήξερα να αφήνω τον άλλον, ιδιαίτερα στα πράγματα του Θεού, να το χειρίζομαι. Και μάλιστα θυμάμαι είχε έρθει πολύ χαρούμενος και ευλογημένος και μου διάβασε ένα εδάφιο από τον Εκκλησιαστή στο το τελευταίο κεφάλαιο, στο 11ο κεφάλαιο, που λέει ότι εφραίνου νεανίσκε εν τη νεότητή σου και ας σε χαροποιεί και η καρδία σου σε χοροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιεπάτη κατά της επιθυμίας η καρδία σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίση. Και βέβαια με συγκλώνησε και αυτό το εδάφιο,
Άρα δεν μπόρεσε να με αλλάξει και να πω ότι από εδώ και πέρα θα ακολουθήσω τον Χριστό στη ζωή μου. Εκείνο όμως το πρωινό ήταν καθοριστικό, παραδόθηκα στον Κύριο. Δεν κατάλαβα κι εγώ πώς έγινε. Όταν εκ των υστέρων καθόμουν και ας πούμε το σκεφτόμουν, λέω Κύριε, λέω εγώ σου λέγα 30 χρονών. Τώρα πώς έγινε. Δεν είχα καταλάβει πώς είχε γίνει. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, δεν ήταν ότι είναι μια συνείδητη πράξη, αλλά με την έννοια ότι όλα αυτά είχαν ξεχαστεί εκείνη την ώρα και πραγματικά η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, η συγχώρηση του Θεού, η χαρά του Πνεύματος του Αγίου, η ευλογία που νιώθει κανείς όταν αναγεννιέται, γέμισε την ψυχή μου. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι ήμουν 16 χρονών. Ακριβώς. 16 χρονών και 6, δηλαδή 13 Απριλίου είχα τα γεννήθηκα. Στις 22 Σεπτεμβρίου του ιδίου χρόνου, των 16 χρονών, έγινε αυτό το πράγμα, είναι η αναγέννηση. Γιατί χρόνοι και καιροί ανήκουν στον Κύριο και αυτός γνωρίζει το πότε και την ώρα που θα επισκεφτεί κάθε άνθρωπο. Και έτσι προετοιμάζει, πιστεύω, και το... και την καρδιά μας. Και την καρδιά μας. Βέβαια, εκείνο το βράδυ ήρθαν και ακούσαν τις ομολογίες μας. Είχαμε πλέον αναγεννημένοι 4 παιδιά. Το ακούσανε όλα τα παιδιά της Εκκλησίας και το ίδιο βράδυ, Κυριακή βράδυ, κάναμε τις ομολογίες μας και ήρθαν όλα τα παιδιά των αδελφών. Και αναγεννηθήκανε όλα εκείνο το βράδυ. Δεν μπορώ να σου πω τι ευλογία, τι χαρά έγινε μέσα στην Εκκλησία. Το διάστημα πριν την αναγέννησή μας, εκείνο το καλοκαίρι, ήταν από τα πιο ξερά πνευματικά καλοκαίρια της Εκκλησίας. Ο δε αδερφός Ζηνόπουλος είχε κάνει στην αρχή του καλοκαιριού μια προφητεία ότι εγώ θα φέρω πλημμυρίδα. Και καθώς παίρναγε το καλοκαίρι και ξερενόντουσαν όλοι πνευματικά, πολλοί βρίσκαν τον αδερφό του, λέει, αδερφέ, πλημμυρίδα, είπε ο Κύριος, εδώ πέρα έχουμε ξεραθεί. Πού είναι η ευλογία που είπε ο Θεός? Και βέβαια, τι να πεις, την ευλογία δεν μπορεί, δεν την έχουμε εμείς, την ευλογία την έχει ο Θεός. Και τη χάρη την έχει ο Θεός. Μπορώ να σου πω ότι εκείνη η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα την οποία τη θυμάμαι σαν κάτι το ονειρικό, σαν ένα όνειρο. Δεν την έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου. Γονατίζαμε κάτω και ξεχνάγαμε να σηκωθούμε. Πέρναγαν 5-6 ώρες στην προσευχή. Ελάτε να φάτε, μας λέγανε τώρα οι μεγάλοι. Τόσο γρήγορα, τι, φάγαμε, πήραν 10 λεπτά, φάγαμε πρωινό. Δεν είχαν αρχίσει και τα σχολεία, είχαμε πάει όλοι στο Λαγονίσι και προσευχή από το πρωί ως το βράδυ. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δεν το έχω ξανανιώσει. Όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει σε άλλους, ούτε ότι για μένα δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, να περνάνε οι ώρες. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει πολλές προσευχές με πολλές ώρες. Αλλά πέρναγε ο χρόνος, χάνονταν ο χρόνος εκεί πέρα. Την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου ήταν η Κυριακή. Την Παρασκευή ένας αδερφός μας λέει ότι ξέρετε, δεν θα ζητήσετε πνευμάγιο. Η γνώση υπήρχε ότι πρέπει ο άνθρωπος αφού αναγεννηθεί να βαπτιστεί με πνευμάγιο. Αλλά είχαμε ξεχάσει, ήταν τόσο πολύ μεγάλη ευλογία και η χαρά και η δοξολογία και η ευχαριστία απέναντι στον Θεό που ήμασταν πλήρεις. Νομίζω ότι τελείωσε, εδώ αρχίσε και εδώ τελείωσε η πνευματική ζωή. Και πράγματι δεν το έχει ζητήσει. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να λάβουμε και πνεύμα Άγιο. Ο μόνος μας το λέει, έχεις δίκιο. Το Σάββατο, τότε ήταν το εξαήμερο, δεν υπήρχε πενθήμερη η εργασία, ήταν εξαήμερη. Και οι ολονυχτίες και οι προσευχές της Εκκλησίας γινόντουσαν το Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Γιατί τότε ήταν αργία την επόμενη μέρα. Το Σάββατο λοιπόν το βράδυ, ολονυχτία. Εκείνο το βράδυ πραγματικά γονατίσαμε και λέω πάμε να λάβουμε πνευμάγιο, είχαμε πει. Γονατίσαμε κάτω, αλλά τώρα πώς έγινε, και ενώ ξεκινήσαμε να λάβουμε πνευμάγιο και όλη η εβδομάδα ήταν τόσο ωραία και δεν σκεφτόμασταν τίποτα, εκείνο το βράδυ στο μυαλό μου, ειδικά εμένα, τώρα μιλάω για τον εαυτό μου, όλο σκέψεις, διαλογισμοί, καλά λέω, τι πράγμα είναι αυτό. Ήρθα εγώ να γελάω πνευμάγιο και το μυαλό μου τρέχει αλλού. Και βέβαια άσοφος όπως ήμουνα, χωρίς να ξέρω τα πράγματα του Θεού,
και χωρίς να ξέρω τι είναι το σωστό και τι δεν είναι το σωστό, δεν λέω ότι έτσι πρέπει να γίνει, λέω σε έναν παιδάκι, 10 χρονών, 12, ο Κύριος τον είχε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και είχε προφητεία. Και του λέω, κοίταξε, θέλω να λάβω Πνεύμα Άγιο. Αλλά έχω διάφορες σκέψεις. Θέλω να προσευχηθούμε, πάμε στο δωμάτιο, άκου τώρα. Βέβαια είναι άσοφο, ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι μέσα στη... Αυτό έγινε. Είναι σε... Αυτό έγινε, το γεγονός. Και ούτε πρέπει κανείς να το επαναλάβει. Θα είναι λάθος άμα το επαναλάβει. Ο Θεός όμως στην ασοφία μας και στην κουταμάρα μας συγκαταβαίνει. Λέω, πάμε στο δωμάτιο, θέλω να μου μιλήσει ο Θεός. Γιατί πρέπει να λάβω Πνεύμα Άγιο απόψε, γι' αυτό ήρθα. Πράγματι, πάμε, γονατίζουμε, πληρώνει το παιδί με Πνεύμα Άγιο και λέει, μου το λέει, Κύριος, εσύ θα με δοξάσεις και εγώ θα σε βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, λέει, αυτό είναι το. Σε ευχαριστώ, Κύριε μου, που μου μίλησες, που γυρνάμε πάλι πίσω. Και άρχισα πραγματικά να δοξάζω και σε 5 λεπτά είχα λάβει Πνεύμα Άγιο. Άρχισα να μιλάω γλώσσες. Φύγαν οι διαλογισμοί, φύγαν οι σκέψεις. Φύγαν οι σκέψεις, όλα. Και άρχισα να μιλάω γλώσσες. Στέφη δεν κατάλαβα. Λέω, τι λέω, τι. Έπιασα να φύγω, μιλάω γλώσσες ξένες. Ενώ έλεγα αλληλούια, δόξα, σε ευχαριστώ Κύριε, αλληλούια, δόξα. Ξαφνικά άρχισα το στόμα να μιλάει. Τι είναι αυτό, λέω, που λέω. Και τότε σκέφτηκα, λέω, το Πνεύμα το Άγιο είναι. Αυτό δεν ζητάς. Εάν εσείς πονηροί όντες ξέρετε να δείτε αγαθές δώσει τα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος δεν θέλει δώσει αγαθά Πνεύμα Άγιο σε τούντες παρά αυτού. Και καθώς πραγματικά το λέω, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό. Τότε πραγματικά ξεχύλισε η ψυχή μου. Από χαρά, από ευλογία. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου κι άλλη γλώσσα. Κι άλλαζε το στόμα μου να μιλάει διάφορες γλώσσες, καθώς το πνεύμα λέει έτσι σε αυτούς να λαλώσει. Ήταν μια βραδιά, εκείνο το βράδυ λάβαν 10 παιδιά Πνεύμα Άγιο. Καθίσαμε τις 10 το βράδυ ως 6 το πρωί. Έκτοτε μπορώ να σου πω ότι βαφτιστήκαν πάνω από 200 παιδιά με Πνεύμα Άγιο. Υπήρχε καθημερινά προσευχή ως τις 12. Ο αδελφός ο Λουλής προσπαθούσε στις 11.30 ώρα να μας διώξει σιγά-σιγά. Αλλά με το ζόρι φεύγαμε στις 12 η ώρα κάθε βράδυ. Ήταν μια αναζωπήρωση η οποία έγινε τον καιρό εκείνο, η οποία δεν την έχω ξαναζήσει, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο ένταση και έκταση. Ανεβαίναν άνθρωποι γιατί ακούγαν τις φωνές από κάτω από την πλατεία και καθώς ανεβαίνανε πάνω, τους μιλούσε ο Κύριος, αναγεννιόντουσαν και βαπτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Αυτό κράτησε από το Σεπτέμβριο, εκείνο το Σεπτέμβριο, μέχρι περίπου στην ίδια ένταση όμως, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δεν μπορώ να σου πω ότι όλοι όσοι ήρθαν πάνω, αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε με Πνεύμα Άγιον και βαπτιστήκαν στο νερό, ότι μείναν στην εκκλησία. Μου θυμίζει το κεφάλαιο που λέει ότι ο Σαούλ όταν κυνήγαγε τον Δαβίδ, βρέθηκε ανάμεσα σε προφήτες και ξαφνικά άρχισε και αυτός να προφητεύει. Όποιος βρισκόταν εκεί πέρα τον έπιανε η παρουσία του Θεού και πραγματικά υπήρχε μια βαπτιζόταν με Πνεύμα Άγιον, δεν επισκεφτόταν ο Θεός. Παρά δεν καταλάβαινε όμως και πάρα πολλά τι συμβαίνει και τι γίνεται. Άρα και η προφητεία που είχε, και είχε μιλήσει ο Κύριος ότι θα ευλογήσει την εκκλησία του έγινε. Ήρθε η πλημμυρίδα. Έγινε. Έστρεψε ο Κύριος στο νερό και πότισε την εκκλησία και έφυγε η Ξεραίλα. Έφυγε. Ήταν κάτι το πράγματι πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να σου πω ότι ίσως δεν μπορούσαμε και δεν ξέραμε πώς να χειριστούμε και την ευλογία του Θεού. Και μέσα στην ευλογία ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολλά και στον ενθουσιασμό του, γιατί έχει, η ευλογία αυτή έχει και πολλά στοιχεία ενθουσιασμού και πάρα πολλά στοιχεία, γιατί ο άνθρωπος δεν σταματάει να είναι άνθρωπος. Χαίρεται και πάνω στη χαίρεται, χαρά του ενθουσιάζεται και κάνει και τα λάθη που... και κάνει και πάρα πολλά λάθη. Και το ότι ο Θεός μας ευλόγησε και έδωσε αυτήν την ευλογία δεν σημαίνει ότι εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί και γι' αυτό μας ευλόγησε, αλλά ήταν η χάρη του Θεού. Ήβλεπε ο Θεός την αγωνία των γονιών μας, που πραγματικά αγωνιούσαν τι θα γίνουν τα παιδιά τους. Και όλη η Εκκλησία προσευχόταν για αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας, Κύριε, να τα επαναφέρεις στην Εκκλησία. Να τα επιστρέψεις. Δεν είχαν τρόπους να θα φτιάξουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Ήταν χριστιανοί, πραγματικοί, που λέγανε ότι εμείς θα περπατήσουμε έτσι και τα παιδιά μας στα χέρια του Θεού. Σε αυτό το σημείο, Ρε Σπύρο, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Αρχίζει η ζωή σου, άλλαξε σελίδα.
μπήκες στα πνευματικά, άρχισες να αισθάνεσαι και να απολαμβάνεις μέσα στη ζωή σου τον Ιησού Χριστό και θα δούμε παρακάτω τι ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή σου. Φίλοι, φίλες, κοντά σας σε λίγο. Φτερά.
Φίλοι, φίλες, συνεχίζουμε την ομολογία. Αδελφέ Σπύρο, ο Κύριος σας ευάφτισε με Πνεύμα Άγιο, σας αναγέννησε. Νιώσατε και απολαύσατε αυτή τη γλυκύτητα που έχει ο Ιησούς Χριστός στην αγάπη Του. Και από εκεί και πέρα πια αρχίζει ένα άλλο περπάτημα πνευματικό που ο άνθρωπος πρέπει να βάλει ρίζες, να στερεωθεί μέσα στο Έτσι. Ευαγγέλιο και να περπατήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό όλη τη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό έγινε 22 Σεπτεμβρίου, ήταν η αναγέννηση του 1974 και το Σάββατο της ίδιας, δηλαδή Κυριακή έγινε, 28 Σεπτεμβρίου βαφτίστηκαμε πνευμάι. Και όλα τα παιδιά, εκείνο το βράδυ, τα 10 παιδιά, και βέβαια κάθε μέρα βαφτιζόντουσαν με πνευμάι μέσα στην εκκλησία. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή ήταν μια αρχή και ένα ξεκίνημα που ο Θεός έρχεται και σου δείχνει την αγάπη Του και σου λέει αν θέλεις το να με ακολουθήσεις. Αν θέλεις από εδώ και πέρα να είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Η αλήθεια είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αγάπη και η χαρά εκείνων των στιγμών δεν περιγράφεται και λες στον Θεό πάρα πολλά λόγια και πολύ ωραία λόγια. Θα σε ακολουθήσω όπου ανυπάγεις. Και μάλιστα εγώ είχα πει τότε στον πατέρα μου σταματάω το σχολείο, εγώ ετοιμαζόμουν για ιατρική. Σταματάω το σχολείο, τα αφήνω όλα, θα ακολουθήσω τον Κύριο και θα εργαστώ για τον Κύριο. Τότε ευτυχώς ο αδερφός ο Λούις το χειρίστηκε αρκετά καλά, πολύ καλά θα έλεγα, και κοίταξε αν σε καλέσει ο Θεός να σταματήσεις. Αλλά αν δεν σε καλέσει, τι κάνεις. Αυτή είναι απόφαση δική σου. Και πραγματικά βέβαια αρχίζει από εκεί πέρα ένας άλλος Γολγοθάς, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μας επισκέπτει ο Θεός και νομίζουμε ότι εκεί αρχίζει και τελειώνουν τα πάντα. Και ότι σταματάει εκεί η ζωή. Δεν σταματάει τη ζωή, η ζωή συνεχίζεται κανονικά και ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να γίνει χριστιανός και να ακολουθήσει τον Χριστό, όχι επειδή αισθάνθηκε μια ευλογία ή μια εμπειρία με τον Θεό, αλλά είναι μια σχέση συνεχής, διαρκής και η οποία θα είναι αιώνια. Και καλούμεθα να ακολουθήσουμε τον Χριστό όχι κάτω από ιδανικές συνθήκες στις διακοπές μας. Α, έχω διακοπές, τώρα μπορώ να προσεύχομαι πολλή ώρα, να διαβάζω πολλή ώρα και αφού έχω και την ευλογία του Θεού, είναι εύκολο. Δεν είναι αυτή η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι να ζεις την καθημερινότητα, να ζεις όπως ζεις όλος ο κόσμος, αλλά αγιασμένος και καθαρισμένος και με βάση το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο. Ετοιμάστηκα, ήμουνα όταν με αναγέννησε ο Κύριος και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Τα μαλλιά μου ήταν πολύ μακριά. Το πρώτο που έκανα ήταν να πάω σε έναν αδερφό να του πω να με κουρέψει. Άρχισε και το σχολείο βέβαια, δεν γινόταν και αλλιώς, αλλά κυρίως επειδή το λέει το Ευαγγέλιο. Και του μου λέει αδερφέ πώς να τα κουρέψω, λέω χριστιανικά. Και εκείνος ο ευλογημένος άρχισε και κόβε και κόβε και κόβε. Κοβόταν και η ψυχή μου μαζί γιατί τα είχα αφήσει ένα χρόνο τα μαλλιά. Και μην κοιτάς τώρα που δεν έχω μαλλιά, αλλά τότε είχα καλά μαλλιά. Και ήταν και μπούκλες. Βέβαια από εκεί και πέρα μπήκα στην προετοιμασία του Πανεπιστημίου. Ένα άλλο σημάδι το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή μου ήταν αυτό ότι με βοήθησε δηλαδή. Δεν είχα αγωνία, έλεγα ωραία εγώ θα προετοιμαστώ 2 χρόνια για το Πανεπιστήμιο και πώς ξέρω θα πετύχω. Θα φάω 2 χρόνια από τη ζωή μου και που ξέρω εγώ ότι θα πετύχω. Αυτό μου δημιούργησε αγωνία και βέβαια το διάβασμα και η απόδοση στο διάβασμα ήταν μικρή. Βέβαια ήμουν πάρα, πάρα πολύ καλός μαθητής από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την έκτη γυμνασίου. Αυτό όμως το ερωτηματικό με βασάνισε. Και μια μέρα εκεί που καθόμουν στο φροντιστήριο και άκουγα το μάθημα στο... Έρχεται ένα εδάφιο μες στο μυαλό μου. Ζήτητε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θέλω να σας προσθεθεί. Ήταν σαν να μου ξεκλείδωσε κάποιος στο μυαλό και σαν να μου λέει ο Θεός εσύ κάνε το θέλημά μου και εγώ θα το αναλάβω τα υπόλοιπα όλα. Το πίστεψα τόσο πολύ που έκτοτε δεν ξαναπροσευχήθηκα. Για 1,5 χρόνο δεν ξαναπροσευχήθηκα Κύριε ανάλαβε να μπω στο πανεπιστήμιο. Θεωρούσα ότι ήταν δεδομένο σαν να ήταν δοσμένο σε μένα. Σας λέω μερικές ενέργειες του Θεού που έκανε σε μένα τις οποίες δεν μπορεί να τις επαναλάβω. Δηλαδή δεν υπήρχε επαναληπτικότητα και τώρα αν θέλω ένα αίτημά μου πάω και λέω θα κάνω έτσι και θα ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Δεν ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Και πράγματι από εκείνη την ώρα και τη στιγμή
άλλαξε η ψυχή μου μέσα και απέκτησε μια τεράστια ειρήνη. Μια βεβαιότητα, καταλαβαίνεις ότι η απόδοσή μου ανέβηκε κατακόρυφα. Δεν είναι ότι δεν ξαναδιάβασα. Διάβαζα, αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα διάβαζα και πολλές ώρες και έκανα το. Έλεγα ότι εγώ το μέρος μου πρέπει να το κάνω πάρα πολύ καλά και το αποτέλεσμα θα είναι από τον Θεό. Τότε δηλώναμε σχολές, όχι όπως τώρα που δηλώνεις όλες τις σχολές, δηλώνεις ένα τομέα. Ιατρική, τον ιατρικό τομέα. Μάλιστα θυμάμαι τον καιρό εκείνο οι εισαγόμενοι στην ιατρική Αθήνας και Θεσσαλονίκης μειωθήκανε πάρα πολύ. Αλλά λέω, ο Θεός μου είχε πει ότι θα περάσω. Δεν μετάραξε καθόλου. Έδωσα πανεπιστήμιο, πράγματι, η γιαγιά μου μάλιστα μου είχε πει, Σπύρο, προσεύχεσαι να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτό όμως βέβαια ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα πει σε κανένα. Αυτό που λέω τώρα. Ούτε καν στον πατέρα μου, ούτε στη μητέρα μου, ούτε στη γιαγιά μου. Λέω, ο Θεός τα έχει αναλάβει, μη στενοχωριέσαι, της λέω. Και στο φροντιστήριο υπήρχε μια πολύ ηρεμία, την οποία, όχι πιστεύω, ήταν από τον Θεό. Άλλες φορές, σε άλλα αιτήματα μικρότερα, προσπαθούσα να βρω την ηρεμία μου για να έχω καλύτερη αντιμετώπιση και πιο ψύχρεμος, αλλά δεν το πετύχαινα. Από εκεί καταλάβαινα ότι ήταν η χάρη του Θεού αυτή. Η οποία σου έδωσε μια βεβαιότητα μες στην καρδιά σου. Μια βεβαιότητα μες στην καρδιά μου. Ότι είναι ο Κύριος. Ότι είναι ο Κύριος. Πράγματι, έδωσε, ενώ το φυσιολογικό είναι και το σωστό, γι' αυτό μιλάμε για ενέργειες Θεού, και άμα με συμβουλέψει και ένα παιδί, τι να δηλώσω, το δηλώσω όλες τις σχολές. Από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ πάω και δηλώνω Ιατρική Αθηνών, Ιατρική Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Αθηνών, Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης. Φαρμακευτική και τις άλλες σχολές του κλάδου εκείνου δεν τις δηλώσω, γιατί λέω ο Θεός θα με βάλει ιατρική. Τώρα, από εκεί και πέρα τι να σου πω. Πήγα, έδωσα μαθήματα, πράγματι. Στο τρίτο μάθημα αυτή η ηρεμία χάλασε. Και αυτή η πίστη και η σιγουριά. Πάω να διαβάσω, έδωσα έκθεση, έδωσα φυσική. Το τρίτο μάθημα ήταν η χημεία. Από τη φυσική στη χημεία ήταν 2 μέρες. Δηλαδή ένα Σάββατο πρωί και Παρασκευή είχα τόση αγωνία, ξαφνικά γέμισε, κατακλείστηκα από αγωνία. Λέω, δεν μπορώ να διαβάσω, ας πάω στην εκκλησία. Πρέπει να σου πω ότι έδινα με εκείνο τον καιρό, τα 1,5 αυτό χρόνο, στην εκκλησία πήγαινα μόνο Κυριακή πρωί. Αλλά κάθε μέρα θα διάβαζα, κάθε μέρα θα προσευχόμουν και κάθε Κυριακή πρωί στην εκκλησία για να πάρω το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να ακούσω το Λόγο του Θεού. Καθώς πάω στην εκκλησία Παρασκευή βράδυ, ένας αδερφός κάνει μια προφητεία και λέει, εγώ είμαι μαζί σου, γιατί αμφιβάλλεις, γιατί αγωνιάς και μη φοβάσαι, εγώ θα συνεχίσω να είμαι μαζί σου όπως ήμουν μαζί σου μέχρι τώρα. Κατάλαβα ότι ήταν για μένα και έκανα μια προσευχή στον Θεό, λέει, Κύριε μου, σε ευχαριστώ που μου μίλησες, αλλά η καρδιά μου δεν έφτιαξε μέσα μου. Συνεχίζω να έχω αγωνία. Αυτή την ειρήνη που μου είχες δώσει δεν μπορώ να την ξαναβρω. Και πράγματι το βράδυ ο Κύριος μου έδειξε ένα ενύπνιο και το πρωί ξύπνησα πάλι στην ίδια ηρεμία και γαλήνη την οποία μου είχε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τελείωσαν οι εξετάσεις και μία αδερφή βλέπει ένα ενύπνιο ότι πέτυχα στους πρώτους 100 και πράγματι το νούμερό μου ήταν 99. Αυτά είναι μερικά από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός στη ζωή μου, τα οποία βέβαια δεν τα κάνει ο Θεός για να, επειδή αξίζουμε, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση και φανεί ότι σε αυτόν ο Θεός κάνει πολλά θαύματα. Αλλά όσο αδύνατοι είμαστε, επειδή είμαστε αδύνατοι, ο Θεός μας δείχνει τη δύναμή Του για να Τον αναγνωρίσουμε, να γίνει ο Κύριός μας, να γίνει ο Θεός μας, να Τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή. Η χάρις και η ευλογία της αναγεννήσεως και του Πνεύματος του Αγίου κατάλαβα πολύ γρήγορα, όχι πολύ γρήγορα, στα πρώτα χριστιανικά μου χρόνια, ότι έπρεπε να μεταβληθεί σε τρόπο ζωής. Ότι η ευλογία που σου δίνει ο Θεός και η χάρις που σου δίνει ο Θεός δεν είναι για να εκμεταλλευτείς τη χάρη αυτή
και να γίνει μάταια, δηλαδή να κερδίσω τον κόσμο αυτό, να φανώ εγώ, να δοξαστώ εγώ, να πω ότι πόσο πνευματικός ή πόσο καλός είμαι, αλλά να μετατραπεί το Ευαγγέλιο σε τρόπο ζωής στη ζωή μου. Αυτό βέβαια είναι το πιο δύσκολο μέρος της πνευματικής ζωής, όπου δεν ασχολείσαι πλέον με τους άλλους, αλλά ασχολείσαι με την καρδιά σου, ασχολείσαι με το περπάτημά σου, ασχολείσαι με το πώς βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια όταν βλέπεις τον καθρέφτη που είναι το Ευαγγέλιο, πάντα βλέπεις ότι είσαι ελλιπής, πάντα βλέπεις ότι υπολείπεσαι σε σχέση με το μέτρο που είναι το Ευαγγέλιο και ο Ιησούς Χριστός. Και ένα άλλο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι βέβαια πολλές φορές ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια ήμουν πάρα πολύ ζηλωτής. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήμουν ζηλωτής εκ των υστέρων, τώρα τα βλέπω βέβαια, γιατί όταν τα περνάς νομίζεις ότι είσαι ο πιο ζηλωτής και ο πιο καλός. Εκ των υστέρων όμως καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι μέσα σε αυτό το ζήλο υπάρχει εγωισμός, υπάρχει περηφάνεια, υπάρχει φιλοδοξία, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Όλα αυτά πρέπει, ο άνθρωπος πρέπει να καθαριστεί. Και δεν καθαρίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά καθαρίζεται καθώς βλέπει τις αποτυχίες του, τα λάθη του, καθώς βλέπει ότι ο Θεός του δίνει μια ευλογία, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει. Πολλές φορές είχα την ευλογία και τη χάρη του Θεού στη ζωή μου και σαν αγαθός πατέρας μου έδινε τη χάρη του στη ζωή μου, αλλά έβλεπα ότι δεν μπορούσα να την κρατήσω. Τι δηλαδή? Υπήρχε ένα διάστημα ευλογίας, χαράς, δοξολογίας, πλήρωσης Πνεύματος Αγίου, ομολογίας. Έτρεχα να ομολογώ, να μοιράζω εφημερίδες. Και ξαφνικά χανόταν αυτό. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έκανα. Έψαχνα να βρω τις αμαρτίες μου, έψαχνα να βρω τα λάθη μου. Και τελικά, ύστερα από πολλά χρόνια, πέρασε πολύ καιρός για να το καταλάβω αυτό, είναι ότι η χάρη του αφαιρείται από τη ζωή του ανθρώπου όταν υπάρχει περηφάνεια. Φουσκώνει η καρδιά του ανθρώπου με την ευλογία. Έχει το Θεό, σου δίνει και μιλάς γλώσσες. Και νομίζεις ότι κάτι είσαι. Αφαιρείται η χάρη του Θεού. Ο Θεός αφαιρεί τη χάρη του και πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι είναι χωρίς τη χάρη του. Οι γλώσσες μπορεί να επαναλαμβάνονται, αλλά αν λείπει η χάρη του Θεού, λείπει η χαρά, λείπει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λείπει η αγάπη του Θεού. Λείπει η συγχωρητικότητα και το έλεος, το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Λείπει η ταπείνωση, που λέει ότι, ξέρεις, ό,τι έχω δεν είναι δικό μου, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Και ενώ τη μια ένα βράδυ ήμουνα στην κορυφή και βλέπα τα πράγματα από ψηλά, την επόμενη μέρα τα βλέπα τα πράγματα από κάτω, από τους πρόποδες. Λέω, Κύριε, τι έκανα, γιατί έγινε αυτό? Γιατί σήμερα δεν μπορώ να πληρωθώ με πνευμάνια? Γιατί σήμερα δεν απολαμβάνω αυτή τη χάρη και την ευλογία που αισθανόμουν χθες το βράδυ? Τι φταίει? Μήπως αμάτησα, μήπως πείραξα κανέναν? Δεν έβρισκα. Πέρασε αρκετός καιρός, όπως λέω, να καταλάβω ότι ο Θεός υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Επίσης πέρασε πάρα πολύ καιρό να καταλάβω ότι δεν μπορώ να κρίνω κανένα. Και δεν δικαιούμαι να κρίνω κανένα. Και δεν δικαιούμαι να κατακρίνω κανένα. Και βέβαια θα μου πεις, το πέτυχες. Ξέρεις, το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβεις την αλήθεια. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις υπερηφάνεια, δεν μπορείς να έχεις κατάκριση, δεν μπορείς να καταλαλείς, δεν μπορείς να εξουθενείς, γιατί μπορεί να μην καταλαλώ. Δεν λέω τίποτα για τον εαυτό μου, αλλά μέσα στην καρδιά μου μπορεί να τον έχω εξουθενήσει. Κοίταξε τι κάνει αυτός. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Ναι, αλλά έχω κάνει άλλα χειρότερα, τα οποία ο Θεός μου τα έχει συγχωρέσει, τα οποία ο Θεός τα έχει παραβλέψει πολλές φορές. Και βέβαια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φάω πολλές τούμπες, να καταλάβω γιατί τις τούμπες ο Θεός επιτρέπει. Γιατί? Για να καταλάβω ότι ποιος είμαι. Για να καταλάβω ότι η χάρη του Θεού είναι αν ομολογώ και αν μ' αρέσει να περπατάω με το Ευαγγέλιο, είναι και αυτό χάρη Θεού. Βέβαια, αργότερα ήρθε η ώρα που παντρεύτηκα, τελείωσα την ιατρική, παντρεύτηκα, έκανα 3 παιδιά
Και από εκεί αρχίζει μια άλλη περίοδος στη ζωή μου, διαφορετική. Ενώ ο πρώτος ενθουσιασμός, ο πρώτος ζήλος, επιβάλλεις κανόνες στον εαυτό σου, επιβάλλεις, λες θα ακολουθήσεις τον Χριστό και προσπαθείς να αγιαστείς σαν άνθρωπος, κάνοντας πολλές νηστείες, πολλές προσευχές, διαβάζοντας πάρα πολύ, ομολογώντας πάρα πολύ, δίνοντας πολλές εφημερίδες. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό. Εκείνο που υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, το παρατήρησα εκ των υστέρων βέβαια. Σου λέω τώρα την ιστορία μου εκ των υστέρων, γιατί την ώρα εκείνη δεν τα καταλάβαινα που τα έκανα. Αυτό πολλές φορές τρέφει τον εγωισμό μας. Και δεν μας ταπεινώνει πραγματικά. Δηλαδή η νηστεία που κάνω, με έκανε ενδιαφέρον από σένα Γιώργο, ο οποίος δεν κάνει νηστεία. Και θα ήθελα να σου πω ότι ξέρεις αδερφέ να νηστεύεις κι εσύ, όχι γιατί με ενδιαφέρει να νηστεύεις εσύ, αλλά για να σου πω ότι εγώ νηστεύω. Για να μου δείξεις ότι νηστεύω. Για να νηστεύω ότι νηστεύω εγώ. Βέβαια, όταν παντρεύτηκα όμως, τότε κατάλαβα τις πραγματικές δοκιμασίες. Και η πρώτη δοκιμασία, πολύ απλή, πολύ εύκολη, όμως κατάλαβα αυτή τη μικρή, την τεράστια διαφορά. Ο Λεωνίδας, ο γιος μου, ήταν 18 ημερών. Καινούργιος μπαμπάς, καινούργια μαμά η σύζυγός μου. Το παιδί έκανε μια οτίτιδα και έβγαλε το οποίον από τα αυτή του στο μαξιλάρι. Το είδαμε εμείς, τρομοκρατηθήκαμε. Πάμε στον παιδίατρο. Δεν θέλαμε τον παιδίατρο της γειτονιάς, να πάμε σε υψηλό επίπεδο παιδίατρο. Και μας λέει ότι άμα το παιδί παρουσιάζει οτίτιδα σε ηλικία 18 ημερών, 20, είναι σιψεμία. Υπάρχει κίνδυνος για σιψεμία. Κόπηκα τα πόδια μου. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει ταπείνωση. Γύρισε, το πήραμε το παιδί, γυρίσαμε πίσω, κάθισαμε στο σπίτι, γονατίσαμε και κλαίγαμε. Συγχώρεσε μας Κύριε, ταπεινώθηκε η ψυχή μας, έλειωσε. Και λέω, καλά εγώ, 6 χρόνια πριν γνωρίσω τη γυναίκα μου, για τόσο περίπου από το 1974 που αναγεννήθηκα μέχρι το 1982, πόσο είναι, 7-8 χρόνια και ένα χρόνο που τη γνώριζα πριν, προσπαθούσα να ταπεινωθώ, προσπαθούσα να κάνω διάφορα πράγματα και αντί να ταπεινώνομαι, ο εγωισμός τρεφότανε. Τώρα με ένα απλό πράγμα που έκανε ο Θεός, έλειωσε η ψυχή μου. Άδειασε ο Σπύρος. Πώς? Άδειασε ο Σπύρος. Άδειασε ο Σπύρος. Γιατρός τώρα. Και βέβαια, το λέμε και στον αδερφό, στον πατέρα μου, λέει, γιατί δεν πάτε στον παιδίατρο εδώ πέρα στη γειτονιά που είναι και φίλος μου. Στον άλλο πληρώσαμε το κύριο κοινό, δεν θυμάμαι τώρα πόσα πληρώσαμε. Α, δεν είναι τίποτα, λέει. Θα του δώσω την αντιβίωση του παιδί και θα περάσει. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Τόσο εύκολο ήτανε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αλλά ο Θεός ήξερε τον τρόπο να ταπεινώσει την ψυχή μας. Και βέβαια από εκεί και πέρα καταλάβαινα ότι η καθημερινή ζωή και η καθημερινότητα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα γεγονότα στη ζωή σου εκείνα είναι τα οποία πραγματικά ταπεινώνουν την ψυχή του ανθρώπου και ξέρεις λέει στο κείμενο, στο βάμα δεν το έχει, η παιδεία του Κυρίου μου ανοίγει τα ότα. Έκτοτε βέβαια συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα. Μπορώ να πω ότι τα πρώτα χρόνια, να πω και λίγο για τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα μου την ήξεραμε στην εκκλησία, αλλά έτυχε να κάνουμε λίγο παρέα παραπάνω, να μοιράζουμε τις εφημερίδες, να πάμε στις προσευχές μαζί και ήταν το αντίθετο χαρακτήρας από μένα. Τι δηλαδή? Ενώ εγώ ήμουν πολύ εγκεφαλικός και τα πράγματα έπαιρνα πάρα πολύ με... Εκεί ήταν πάρα πολύ χαλαρή και πάρα πολύ ελεύθερη. Εγώ για να πληρωθώ με πνεύμα Άγιο ήθελα να φύγουν όλες οι σκέψεις, διαλογισμοί. Εκείνη καθώς γονάτιζε, Κύριε σε ευχαριστώ και πληρωνόταν με πνεύμα Άγιο. Συγχωριόταν εύκολα. Το έλεος Θεού το απολάμβανε πολύ εύκολα στη ζωή της και μου άρεσε αυτό. Αυτό λοιπόν έκανε να την αγαπήσω και να συνδεθώ πάρα πολύ μαζί της και στο τέλος παντρευτήκαμε κιόλας. Και αποκτήσαμε μαζί 3 παιδιά και βέβαια περάσαμε, θα λέγα κανείς, από τη στιγμή που παντρευτήκαμε μέχρι το 2000, μέχρι το 1994-1995
πάρα πολύ χαλαρά. Ξέρετε, από τη μία άκρη έφτασε στην άλλη άκρη, της πλήρους χαλαρότητος. Όμως καταλάβαινα ότι και αυτή η άλλη άκρη δεν είναι καλή. Ωραία είναι να είσαι ζηλωτής, να κάνεις και να τρέχεις και... Αλλά υπήρχε εγωισμός, υπήρχε υπερηφάνεια, υπήρχε... Από την άλλη άκρη όμως να χαλαρώνω και να συγχωρούμε εύκολα και να είμαι τόσο λίγο πιο επιπόλαια τα πράγματα, έφτασε στην άλλη άκρη. Και αυτό δεν ήταν καλό. Και βέβαια άρχισα τότε να εξητάω τον Θεό. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Κάποια στιγμή ξύπνησα και λέω, αφού στα 10 χρόνια γάμου, 12, ότι κοίταξε Σπύρο, πρέπει να αρχίσει να αναζητάς τον Κύριο. Και πραγματικά άρχισε μια εξήγηση του προσώπου του Θεού που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά. Τώρα πλέον είχα ζήσει και τα δύο πράγματα. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι όλο αυτόν τον καιρό ήμουνα εκτός. Ούτε ήμουνα στην αμαρτία, ούτε ήμουνα εκτός του θελήματος του Θεού. Ασχολιόμουνα με την νεολαία, στην εκκλησία της Αθήνας, ήμουνα πρεσβύτερος. Και βέβαια η εργασία εκεί στην νεολαία ήταν πάρα πολύ καλή. Με τα παιδιά είχαμε πάρα πολύ καλή έτσι, επικοινωνία. Στην αρχή με τον αρχό τον Αντώνη τον Περιάλη, μετά συνεργάστηκα με τον αρχό τον Παύλο τον Κοροβέση. Είχαμε πάρα πολύ ωραίες ευλογίες, πάρα πολύ έτσι... Η νεολαία ήταν πάντα γεμάτη. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξαφνικά άρχισαν και να λέω ότι θέλω τον Κύριο περισσότερο στη ζωή μου. Τα πράγματα τα οποία υπήρχαν στη ζωή μου, μερικά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν, έπρεπε να αγιαστούν, να φύγουν. Και βέβαια, σιγά σιγά άρχισα να ζητάω περισσότερο το Θεό, να πλησιάζω περισσότερο το Θεό και έτσι σκύλησε και η υπόλοιπη ζωή μέχρι που έφτασε το 2002 όπου πλέον ο αδερφός ο Λούις μου ανέθεσε να αναλάβω την εκκλησία της Αθήνας. Θα μπορούσα να πω ότι εκεί πέρα δεν με ρώτησε και αυτό ήταν ένα... Αλλά βέβαια αντικαθιστούσα τον αδερφό του Λούι για πολλά χρόνια στην εκκλησία. Και θεώρησα ότι ήταν φυσικό επόμενο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό έτσι που έγινε ή θα έπρεπε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Πάντως όμως όταν ξεκίνησα νόμιζα ότι ξέρω. Ήμουν με τον αδερφό του Λούι χρόνια, είχα δει τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του και νόμιζα ότι ξέρω αρκετά πράγματα. Όμως κατάλαβα στα 8 χρόνια που είμαι τώρα, 9, ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα. Και ότι το έργο του Θεού δεν γίνεται με αυτά που ξέρω, αλλά με τις ενέργειες του Θεού. Αυτό πέρασε κάπως στους καιρούς, για να το καταλάβω. Ότι χρειάζομαι ο Θεός να ενεργεί. Ότι χρειάζεται η οδηγία του Θεού, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις με αυτά τα οποία ξέρεις, δεν σημαίνει ότι αυτό που ξέρω ότι τα πετάω. Αλλά δεν είναι αρκετά, εάν ο Θεός δεν συμμαρτυρήσει. Βέβαια από την αρχή ξεκίνησα και έλεγα «Κύριε, θέλουμε την παρουσία Σου, θέλουμε τη χάρη Σου, θέλουμε Εσύ να ενεργείς». Αλλά το ένα είναι αυτό, αλλά μέσα στην καρδιά μου ήταν ότι ξέρω αρκετά πράγματα. Και κατάλαβα ότι ο Θεός πιστεύω το έκανε, ο Θεός το ενήργησε, ότι αυτά που ξέρεις δεν είναι ικανά για να προχωρήσουν το έργο του Θεού στη θέση στην οποία είσαι. Όπως και ο Θεός ενέργει στη δική σου τη ζωή, έτσι και στην Εκκλησία πρέπει να ενεργεί ο Θεός και να φανερώνει. Και τελικά το πιστεύω τώρα πάρα πολύ ότι πρέπει ο Θεός να ενεργεί. Ότι το έργο του Θεού γίνεται με θαύματα και με ενέργειες που κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και ότι χρειάζεται ο Θεός να οδηγεί, να κατευθύνει. Εμείς δεν ξέρουμε το επόμενο βήμα. Δεν ξέρουμε πώς πρέπει να πάμε πολλές φορές. Πολλές φορές έλεγα αυτό να γίνει, το άλλο να γίνει, αυτό και μάλιστα τώρα τελευταία μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που διάβασε τον Ιζεκίλ, ότι τον πήγε ο Θεός, τον Ιζεκίλ, στην κοιλάδα με τα ξερά κόκαλα και του ρωτάει τι λες Ιζεκίλ, μπορούν αυτά να αναζήσουν? Ξέρεις, εγώ θα έλεγα με τις γνώσεις που έχω,
ξέρω ανατομία, να βάλω το κόκαλο με το κόκαλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εμείς να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Δεν μπορούμε εμείς να δέσουμε το ένα κόκαλο με το άλλο. Μα ξέρω ανατομία, ξέρω τα κόκαλα του σώματος. Ναι, αλλά άμα δέσω το δικό μου κόκαλο με το δικό σου Γιώργο, ναι, μεν θα το μοιραίο με το δικό μου, με τον πύχη το δικό σου, θα γίνει ένα έκτρωμα. Επομένως δεν είναι τι ξέρω. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Βέβαια, ο Ιεζεκίλ είναι σοφός άνθρωπος, είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και έχει όραση Θεού. Και γι' αυτό δίνει αυτή την σοφή απάντηση. Κύριε, εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Και τι το βάζει ο Θεός για να συναρμολογηθούν τα κόκαλα όλα αυτά και να γίνει ο λαός πάλι ένα στράτευμα μεγάλο. Προφήτεψε και πες αυτό που θα σου πω. Και θέλουμε ο Θεός να μας μιλήσει πρώτον και εμείς να πούμε αυτό το οποίο θα μας μιλήσει ο Θεός. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Γι' αυτό και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη λένε εμείς θα μένουμε στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή, σε τίποτα άλλο. Μα καλά Πέτρο, δεν θα κάνεις κάτι άλλο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα λες το Λόγο του Θεού. Συγγνώμη, δια Πνεύματος Αγίου. Και θα μένεις και στην προσευχή να πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Και αυτό είναι αρκετό. Το τι θα κάνει ο Θεός θα το κάνει. Καθώς λέει προφήτευσα, ως προσετάχθη, τα κόκαλα λέει συνήλθαν μου το ένα με το άλλο, βγήκαν σάρκα, βγήκαν πνεύρα και έγινε στράτευμα μέγα, σφόδρα, σφόδρα. Αυτή είναι η ομολογία μου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, ή κάποιες διευκρινήσεις, οι οποίες θα πιθανόν να έχεις στο μυαλό σου. Δεν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, όλα ήταν διευκρινιστικά. Με χαρά ακούσαμε τι ο Θεός έκανε στη ζωή σου. Ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω, Σπύρο, τώρα από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που περιμένεις και ποια είναι η όρασή σου για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Η όρασή μου, ποιο είναι το όνειρό μου θα έλεγα. Το όνειρό μου για την Εκκλησία του Χριστού είναι να είναι πάντες εν, καθώς εγώ και εσύ Πατέρα είμαστε ένα, να είναι και αυτοί εν ημίν εν. Αυτό είναι το όνειρό μου, όχι μόνο για την Εκκλησία της Ελλάδος, για την Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, αλλά για την Παγκόσμια Εκκλησία. Βέβαια, το έχω διαβάσει, το έχω ξαναδιαβάσει, το έχω σκεφτεί, το έχω ξανασκεφτεί και λέω πώς μπορεί να γίνει τούτο. Αλλά πιστεύω, δεν βρήκα τρόπο και νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος. Αυτό θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το ζητάμε. Και να ετοιμάζουμε την καρδιά μας, να δεχθούμε πρώτον να καθίσουμε στη θέση που θα μας βάλει ο Θεός και δεύτερον να δεχθούμε αυτόν που θα βάλει ο Θεός δίπλα μας. Τη θέση του διπλανού μου δεν τη διαλέγω εγώ. Ή τον διπλανό μου δεν τον διαλέγω εγώ. Το οικοδόμημα είναι του Θεού. Η Εκκλησία είναι του Χριστού. Τους πιστούς τους διαλέγει ο Κύριος. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Το πώς θα το κάνει ο Θεός αυτό δεν το ξέρω. Πάντως πιστεύω ότι στο τέλος το Πνεύμα το Άγιο σαν ένας μεγάλος μαέστρος θα συντονίσει την Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης και θα φωνάζει όλοι μαζί. Ελθέ. Η Εκκλησία, έλα Κύριε Ιησού. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο και οι νύμφοι θα λένε ελθέ Κύριε Ιησού. Πώς θα γίνει αυτό, θα ήθελα το... Αυτό είναι ένα όνειρο το οποίο θα ήθελα να το δω. Ουχή δια δυνάμεις, ουδέ δια ισχύως. Ακριβώς. Αλλά δια του Πνεύματος μου του Αγίου. Έτσι πιστεύω θα το ενεργήσει ο Θεός και θα το κάνει και όλοι θα απολαύσουμε αυτή τη χάρη που κάνει ο Κύριος για τα παιδιά του και όλοι μαζί θα τον συναντήσουμε στο Μεσουράνιο. Φίλοι, φίλες, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το βραδινό, ευχαριστούμε για την ομολογία που ακούσαμε. Σύντομα πάλι θα είμαστε κοντά σας με μια ομολογία πίστεως για να δοξάσουμε άλλη μια φορά τον Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της ζωής και της πίστεως μας.